Τη διάλεξη του Διαμαντή Τριαντάφυλλο, ο τύμβος των αμαξών και των αλόγων, προσκαλεί για παρακολούθηση εφορία αρχαιοτήτων Ξάθης το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 8 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αυδείρων. Ο Διαμαντής Τριαντάφυλλος, επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων και επίτιμος διδάκτορος τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, θα οδηγήσει το κοινό βήμα-βήμα στο θαυμαστό ταξίδι που έκαναν οι αρχαιολόγοι στον κόσμο των νεκρών γεωκτημόνων, θα εξηγήσει τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους έφεραν σε πέρας το δύσκολο αυτό εγχείρημα και θα κάνει κοινωνούς των προτάσεών τους για το μέλλον του μνημείου. Η διάλεξη αυτή εντάσσεται στο γνωστό πλαίσιο της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάνθης με τις εκδηλώσεις που κάνει. Περίπου μια φορά το μήνα υπολογίζουμε να κάνουμε μια εκδήλωση για το κοινό. Και αυτή έχει να κάνει με την μικρή δοξιπάρα ζώνη, μια ανασκαφή που είχε τεράστια σημασία και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το 2003 νομίζω, όχι το 2002, και κατά τη διάρκεια της αποκαλύφθηκε ένας ταφικός τύμβος με καύσεις νεκρών και αφιερώματα, χτερίσματα δηλαδή, όπως είναι αγγεία χάλκινα, χάλκινοι λιχνοστάτες, φανάρια, κυβωτίδια, ξύλινα κλπ. Δίπλα στις καύσεις αυτές των νεκρών ήταν τοποθετημένες 5 άμαξες, οι οποίες μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι οποίες άμαξες αυτές μαζί με τα άλογα που ήταν και τα άλογα που ήταν εφεδρικά ενταφιάστηκαν στον ίδιο αυτόν χώρο. Είναι μια εντυπωσιακή σκαφή, καθώς δεν έχει βρεθεί τέτοιο άλλο σύνολο στην ελληνική περιοχή της Τράκης, στο τμήμα της Τράκης, αλλά και γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Παρόλο που έχουν βρεθεί κάποιες σταθές αμαξών, τέτοιο σύνολο δεν έχει βρεθεί άλλη φορά. Αυτό χρονολογείται στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Και οι καύσεις αυτές, οι τάφοι αυτοί, ανήκουν σε γεωκτήμονες της περιοχής του Εύρου. Αυτή η ανασκαφή έγινε από τον αρχαιολόγο Διαμαντή Τριαντάφυλλο, σήμερα επίτιμο έφορο αρχαιοτήτων και επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης και την διδάκτορα Δόμα Γούλου, που σήμερα εργάζεται στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν κάποιες άλλες διοργανώσεις που θα γίνουν στο προσεχές διάστημα πέρα από αυτή που μας αναφέρατε? Ναι, έχουμε προγραμματίσει εκδηλώσεις για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Δεν σας είπα ότι ο κόσμος που θα επισκεφθεί το Μουσείο των Αυδείρων το Σαββάτο βιαστεί και με ένα ενημερωτικό φυλάδιο του Διαμαντή Τριαντάφυλλου, ώστε να μπορέσει να το πάρει σπίτι και να έχει και τα αποτελέσματα, ας πούμε, κοντά του για κάποια άλλη χρήση, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται στα σχολεία κλπ. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, και αυτές οι επόμενες που σας ανέφερα σχετίζονται με ομιλίες και διαλέξεις διατρεπών αρχαιολόγων της περιοχής, αλλά θα κάνουμε στο εγγύς και ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτικά προγράμματα και κάποια θα είναι επικεντρωμένα σε άτομα με προβλήματα όρασης, με προβλήματα ακοής και με προβλήματα κινητικότητας. Στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, 4 μέλη μιας πλούσιας οικογένειας γεωκτημόνων που πέθαναν διαδοχικά αποτεφρώθηκαν και ενταφιάστηκαν στο ίδιο σημείο κοντά στο δρόμο που οδηγούσε από την Ανδριανούπολη στη Φιλιππούπολη. Στην ίδια θέση κατασκευάστηκε σταδιακά μεγάλο τύμβος για να διατηρηθεί ανά τους αιώνες ζωντανή η μνήμη των νεκρών. Με την ανασκαφή εντοπίστηκαν 4 μεγάλοι λάκοι που περίχαν τα υπολείμματα των καύσεων 3 ανδρών και μιας γυναίκας μαζί με πολυάριθμα αντικείμενα που τους συνόδευαν στον άλλο κόσμο. Οι 5 άμαξες με τις οποίες μεταφέρθηκαν οι νεκροί στην περιοχή του τύμβου ενταφιάστηκαν στον ίδιο χώρο μαζί με τα υποζυγιά τους. Δίπλα τους στάθηκαν άλλα 5 άλογα.